Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενέκρινε το επικυρωποιημένο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πούτιν υπέγραψε το διάταγμα «Οι βασικές αρχές της κρατικής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής», με το σχετικό έγγραφο να έχει δημοσιευθεί στην κυβερνητική ιστοσελίδα. Όπως αναφέρει το ΤΑΣ, η βασική αρχή του δόγματος είναι ότι τα πυρηνικά όπλα αποτελούν την έσχατη λύση για την προστασία της κυριαρχίας της χώρας. Ταυτόχρονα, λόγω της εμφάνισης νέων στρατιωτικών απειλών και κινδύνων, η Ρωσία έπρεπε να αποσαφηνίσει τις παραμέτρους που επιτρέπουν τη χρήση πυρηνικών όπλων, προσθέτει. Ειδικότερα διευρύνθηκε η κατηγορία των κρατών και των στρατιωτικών συμμαχιών που υπόκεινται σε πυρηνική αποτροπή. Πρόσφατα, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση πως με βάση τις προτεινόμενες αλλαγές στο δόγμα, η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αν πληγεί με συμβατικούς πυράβλους και πως θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της που υποστηρίζεται από μια πυρηνική δύναμη ως κοινή επίθεση. Οι αλλαγές θεωρούνται ευρέως ως προσπάθεια του Πούτιν να χαράξει μια κόκκινη γραμμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Μόσχα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να απαντήσει με πυρηνικά όπλα αν επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας με δυτικούς πυράβλους μακρού βεληνικούς. Τον Ιούνιο ο Ρώσος πρόεδρος είχε πει ότι το πυρηνικό δόγμα είναι ένα ζωντανό εργαλείο ικανό να μεταβληθεί ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με αποκάλυψη του πρακτορείου Associated Press, η Ρωσία έχει αναπτύξει προηγμένους πυρηνικούς πυράβλους τύπου Μπουρεβέστνικ, τους οποίους ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει ανίκητους. Αμερικανοί ερευνητές αναγνώρισαν δύο τοποθεσίες ανάπτυξης του επίφοβου οπλικού συστήματος 500 χιλιόμετρων βόρεια της Μόσχας. Την ανησυχία των ερευνητών προκαλεί το γεγονός ότι σε αντίθεση με το ισχύον πυρηνικό δόγμα, οι κεφαλές των πυράβλων είναι αποθηκευμένες σε μικρή απόσταση από αυτούς για γρήγορη φόρτωση και εκτόξευση. Ο πύραυλος έχει σχεδόν απεριόριστο βαλινεκές χάρη στον πυρηνικό αντιδραστήρα που το κινεί, ενώ είναι ικανός να αποφεύγει την αεράμινα καθώς πετάει πολύ χαμηλά. Δυτικοί ειδικοί αμφισβητούν όμως τους ισχυρισμούς του Πούτιν, επισημένοντας τις αποτυχημένες δοκιμές του πυράβλου και τα καταγεγραμμένα τεχνικά προβλήματα στο παρελθόν του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.